Να ξεκινήσουμε με το συλλαλητήριο, το φοιτητικό στα Προπήλαια, όπου δυστυχώς είχαμε 53 προσαγωγές και 3 τραυματίες αστυνομικούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 401 νοσοκομείο. Να πούμε ότι υπήρξε ένταση. Και υπήρξε ένταση γιατί, εκτός ότι ήταν 5.000 άτομα συγκεντρωμένα, είχαν βέβαια, οι περισσότεροι είχαν κατέβει με πολύ καλές προθέσεις, δεν ήθελαν να δημιουργήσουν πρόβλημα, ωστόσο μετά από κάποια ώρα 200 άτομα αποσπάστηκαν από την συγκέντρωση, ξεκίνησαν να πετούν πέτρες και ξύλα, καδρόνια σε όποιον αστυνομικό έβρισκαν. Όλα αυτά συνέβησαν 2 φορές. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των επεισοδίων, οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση κροτουλάμψης, προσπάθησαν να αποδυναμώσουν την όποια ένταση, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Προχώρησαν σε 53 προσαγωγές. Να σας πω ότι μετά από κάποια ώρα και έξω από τη Γαδά είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος. Γιατί είχαν γίνει αρκετές προσαγωγές φοιτητών. Έξω στη Γαδά ήταν ακόμα και καθηγητές οι οποίοι είχαν πάρει το μέρος των φοιτητών τους. Γιατί υπήρχαν και άτομα που, όπως λένε, προσήχθησαν άδικα. Ελευθερία, όλα αυτά που περιγράφεις τα είδαμε και στα πλάνα που παρακολουθούμε με την έναρξη της εκπομπής. Να φοβόμαστε να μην επαναληφθούν οι εικόνες αυτές και σήμερα. Να μας πει ο κύριος Καλιακμάνης λίγο πώς οι αστυνομικοί. Τι εντολές είχαν για αυτό το συλλαλητήριο, γιατί υποτίθεται υπάρχει μια, κύριε Καλιακμάνη μου, μια οδηγία, μια απαγόρευση. Λέει, παιδιά, διαδηλώσεις μέχρι 100 άτομα. Χθες ήταν 5.000. Γιατί ξέφυγε λοιπόν αυτό, το πράγμα. Καλημέρα σας. Καταρχήν, καλημέρα σας. Να σας πω ότι αυτή η οδηγία, αυτή η απόφαση του αρχηγού μέχρι 100 άτομα ίσχυσε μόνο για μια εβδομάδα. Ναι. Οπότε πλέον απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Δεν ισχύει αυτή η απόφαση μέχρι 100 άτομα. Ναι. Παντούγια μόνο! Και? Είναι... Μπράβο. Και δεν θα έπρεπε λοιπόν να κατεβούν στο δρόμο ο κόσμος. Βλέπετε ότι τα κρούσματα αυξάνουν, δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι, θέλαν να αντιδράσουν. Η αστυνομία, οι εντολές που έχει είναι ήπια αντίδραση, ήπια διαχείριση των διαδηλώσεων. Όταν κατεβαίνουν, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όταν κατεβαίνουν 5.000 άτομα, η αστυνομία θα προσπαθεί να μην μπει σε πόλεμο, προσπαθεί να μην μπει σε μάχη σώμα με σώμα. Γιατί αυτό και δημιουργεί παραπάνω επεισόδια, αλλά και εγκυμονεί κινδύνους όσο αφορά την διάδοση του ιού. Πάντως, για χθες, κύριε Καλιακμάνη, κάποιοι δεν το κατάλαβαν, οι γνωστοί, άγνωστοι. Σας λένε ότι χρησιμοποιήσατε υπέρμετρη βία για χθες. Σας λένε... Όχι. Δεν έγινε τα επεισόδια έτσι. Ήταν... Ναι. Δεν ήταν μεγάλη ένταση στα επεισόδια. Mm-hmm. Ήταν μικρή ένταση. Τραυματίστηκαν 3 αστυνομικοί της καινούργια ομάδας, της Οδού. Mm-hmm. Τραυματίστηκαν έξω από την Γαδά. Όταν εκεί πήγαν κάποιοι που πήγαν για να απελευθερώσουν ή για να αντιδράσουν απέναντι στην προσαγωγή των 52 ατόμων. Δεν ήταν μεγάλη έκταση στα επεισόδια. Μην ξεχνάτε τα επεισόδια που βλέπαμε στο παρελθόν. Ναι, ναι. Ποια ένταση ήταν. Mm-hmm. Ναι. Καλά, υπήρξε μια διαχείριση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το βάλουμε, να το ζυγίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, επειδή τότε και εγώ ήταν όλη η Αθήνα, θα έπρεπε να έχουμε και τώρα αυτές τις εικόνες. Να σας πω όμως ποιο είναι το ζητούμενο. Όχι, φυσικά. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι αν δούμε την ένταση των επεισοδίων, θα δούμε ότι δεν ήταν μεγάλη έκταση επεισόδια, είναι άλλα. Απλώς καλούμαστε οι πολίτες. Έχουμε δει στο παρελθόν. Δεν ήταν μόνο όταν κάει και η Αθήνα. Ταλαιπωρούμαστε με ένα τρίτο κύμα τώρα της πανδημίας, με ένα τρίτο lockdown. Καλούμαστε να παραμείνουμε στο σπίτι. Μας, να βγαίνουμε με SMS, να τηρούμε τους κανόνες. Σε πάση περιπτώσει. Και όσοι είναι στο σπίτι και φοβούνται και τηρούν αυτά που πρέπει να τηρούν, παιδιά, βλέπουν τι αυτές τις εικόνες και λένε τελικώς τι ισχύει. Μπορεί να βγαίνει ο καθένας να κάνει ένα συλλαλητήριο. Η αστυνομία, γιατί επιτρέπει να γίνεται αυτό. Το αρχηγείο, δεν λέω εσείς οι αστυνομικοί που είστε στο καθήκον. Σας είπα πάλι ότι και αυτά ξέρετε ότι είναι πολιτικές αποφάσεις για την ήπια διαχείριση αυτών των γεγονότων. Όταν κατεβαίνουν, σας το είπα, ότι όταν κατεβαίνουν 5.000 άτομα στον δρόμο, πώς δεν μπαίνεις στη διαδικασία να πας να τους διαλύσεις. Ναι. Προσπαθείς ήπια να τους εμποδίσεις να κάνουν επεισόδια και να διαλυθούν.
Από τη στιγμή όμως που πάντα παρισφρίουν οι γνωστοί άγνωστοι, που αυτοί είναι που δημιουργούν στην ουσία τα επεισόδια, γιατί ήταν 5.000 άτομα, 200 ήταν αυτά που δημιούργησαν τα επεισόδια. Λοιπόν, εκεί η αστυνομία πρέπει να παρέμβει με χημικά. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε χθες. Δεν είχαμε, για να δείτε, είχαμε... έχουμε αυτά τα αποτελέσματα με τα κρούσματα. Συμφωνώ. Αυτά. Είχαμε πριν από δύο εβδομάδες πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πάλι. Μα εδώ ο Καλιακμάνης τώρα παραδέχεται την παντελή αδυναμία της αστυνομίας να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Ναι, μα λέει, αν πάω, να τους εμποδίσω. Τι λέτε? Όχι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το γράμμα του νόμου, υπάρχει και το πνεύμα του νόμου. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι μπορεί να ξεφύγει μια κατάσταση και να δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα, λέτε είσαι ανεκτικός. Λέτε αυτό κάνει η αστυνομία. Να τους εμποδίσω, δηλαδή η αστυνομία έπρεπε να μπει. Ναι, λέτε ότι αν πάω να εμποδίσω 5.000 άτομα, μπορεί να γίνει μακελιό. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε. Η λογική της διαχείρισης είναι να πάμε ήπια να μην γίνει μακελιό. Παρά όλα αυτά, τα 5.000 άτομα είναι στο κέντρο της Αθήνας. Εάν πάει η Γριούλα με τα χόρτα στη Λαμία, στο πεζοδρόμιο, πρόστιμο θα φάει. Τα 5.000 άτομα πρόστιμο δεν φάγανε. Αυτές είναι οι δύο ταχύτητες. Εκεί εγώ εκεί είμαι εναντίον. Κακώς κόψαν πρόστιμο στη Γριούλα. Με το... και εκεί είναι το πνεύμα του νόμου. Και εκεί ισχύει το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Φυσικά έπρεπε να αντιληφθεί όποιος συνάδελφος ήταν εκεί ότι δεν θα έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Γιατί τα προβλήματα που δημιουργεί είναι λιγότερα από αυτά. Αλλά μπορείτε να το σκεφτείτε πώς μπορεί η αστυνομία να σταματήσει 5.000 άτομα που κατεβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Πέστε μου εσείς έναν τρόπο. Μα δηλαδή τι κάνει η αστυνομία? Βάζει τα ΜΑΤ μπροστά στο μετρό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν αφήνει τον κόσμο? Τι κάνει? Μπαίνει σε οδομαχίες? Τι κάνει? Δημιουργεί ένα πόλεμο? Κύριε Παυλόπουλε, μην ξεχνάτε τι γίνεται στα άλλα κράτη. Μην το Όχι, ξεχνάτε. Δεν ξεχνάμε. Ειδικά, δεν ξεχνάμε. Ειδικά. Αλλά αυτό κοιτάξτε δεν μπορεί να, να είναι. Κοιτάξτε τι γίνεται στα άλλα κράτη. Το ισόβιο άλοθη, ξέρετε. Με την αντίδραση του κόσμου. Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ήπια αντίδραση της αστυνομίας, ήπια όμως και οι ενέργειες του κόσμου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση και έχει βγει ο κόσμος στον δρόμο και λοιπόν, γίνεται χαμός. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα που έχουμε lockdown. Γίνεται ένα συλλαλητήριο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να δούμε σήμερα που έχουμε lockdown. Οι πολιτικές αποφάσεις δεν θα τις κρίνουν. Πάντως, να σας πω εκεί και τώρα, επειδή αναφέρατε το θέμα του lockdown, πρώτη μέρα και όλα του καινούργιου lockdown, θα ενισχυθούν όλες οι περιπολίες. Η εντολή που έχει δοθεί από πάνω είναι ενισχυθούν όλα τα μπλόκα και φυσικά θα δοθεί έμφαση ακόμα και σε πλατείες, σε σημεία που από τα προηγούμενα lockdown είχαμε δει ότι υπάρχει συνωστισμός, αλλά και στις εκκλησίες. Φυσικά, οι αιτίες οι οποίες κάποιος επιτρέπεται να βγει έξω από το σπίτι του είναι οι 6 που είχαμε και στο lockdown του Μαρτίου και όλες αυτές έτσι ακριβώς, ενώ να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι επιτρέπεται η κυκλοφορία στον δρόμο από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 τις καθημερινές, καθώς επίσης από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το Σαββατοκύριακο. Να σας μεταφέρω όμως και την εικόνα που υπάρχει έξω στις δρόμους αυτή την ώρα. Υπάρχει κίνηση. Όχι αυξημένη, ωστόσο υπάρχει κόσμος και στις στάσεις, υπάρχει κόσμος και στους δρόμους, σε πολύ κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Θα είμαστε στον δρόμο και εμείς θα περιμένουμε να δούμε, περνώντας οι ώρες, εάν θα είναι αντίστοιχη η εικόνα με τον προηγούμενο ημερό ή θα υπάρξει μείωση.